ο βομβαρδισμός αυτός δεν περιορίστηκε μόνο στο να καταστρέψει την ελληνική οικογένεια ήθελε να καταστρέψει οτιδήποτε έχει σχέση με την ελληνική παράδοση με την ελληνική ιστορία με την ελληνική ορθοδοξία που είναι ο άξονας που κράτησε στη ζωή τον ελληνισμό όλους αυτούς τους αιώνες με όλες τις δοκιμασίες τις οποίες υπέστη στο διάβα της ιστορίας Δυστυχώς αυτή η κατάσταση έχει φτάσει σήμερα σε ένα οριακό πλέον αποτέλεσμα και βλέπουμε καθημερινά θλιβερότατα φαινόμενα, τα οποία σε άλλη περίοδο, την εποχή που όταν εγώ προσωπικά πήγαινα στο γυμνάσιο, τότε είχαμε το εξαετές γυμνάσιο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε Ούτε ξέραμε καν το τι σημαίνει ναρκωτικά, ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί κάποιο μέσα στο σχολείο να καπνίζει τσιγάρα ή να εμφανίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται. Θα μου πείτε, υπήρχαν τότε κάποια άλλα προβλήματα, κυρίω που ασχ... σχετίζονταν με την καθημερινή μα επιβίωση. Δεν υπήρχε, υπήρχε όμω, αγαπητοί φίλοι, η ψυχική διαστροφή και η πνευματική καταστροφή του Νεοέλληνα. Δυστυχώ σήμερα ο Νοέλληνα, και αυτό θα το τονίζουμε από την εκπομπή μα και θα προσπαθούμε να το προβάλλουμε και να αντιστρέψουμε αυτή, αυτό τον κατήφορο. Δυστυχώ, αγαπητοί φίλοι, ο Νοέλληνα, αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει σήμερα και το λέω με λύπη, είναι η φράση το πώ να περνάμε καλά. Και από εκεί και πέρα δεν μα ενδιαφέρει τίποτα. Όχι βέβαια ότι αυτό είναι και ο γενικό πλέον κανόνα, διότι είναι και γνωστό ότι κάθε κανόνα έχει και τι εξαιρέσει του. Δεν λέω ότι έχει κατακλείσει τελείω και έχει καταστρέψει ολοκληρωτικά. Υπάρχουν ακόμα κάποια υγιή κύτταρα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν οι αιστείε φωτό που αμήνονται. Και υπάρχει βέβαια και το άπειρο φω, το φω τη ελληνοορθοδοξία το οποίον ούτως ή άλλως δεν μπορεί κανείς όσες προσπάθειες και να κάνει, να το χαμηλώσει εκεί που θα λάμπει, που έλαμπε, θα λάμπει και θα λάμπει για πάντα. Αυτά εν ολίγης αγαπητοί φίλοι, σαν ένα πρόλογο, ένα πολύ μικρό πρόλογο, είναι θέματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να τα συζητάει επί ώρες ολόκληρες, γιατί πραγματικά ο πόνος, και μιλάω για πόνο, είναι ίσως η καταλληλότερη λέξη, ο πόνος που βλέπει, που δημιουργείται όταν συνειδητοποιεί κανείς σήμερα. Το κατάντημα μιας κοινωνίας η οποία είχε φοβερές εσωτερικές δυνάμεις, είχε απέραντες πνευματικές δυνάμεις και θα μπορούσε να γίνει ο καθοδηγητής, ο εσωτερικός καθοδηγητής της ανθρωπότητας, διότι η Ελλάδα δεν φημίζονταν ποτέ ούτε για τη βιομηχανία της, ούτε για τις οικονομικές της επιδόσεις ούτε για τις υλικέ της επιτυχίες. Εκείνο το οποίο διέκρινε τον Ελληνισμό, εκείνο το στοιχείο το οποίο ήταν αυτό το οποίο ξεχώριζε την, τον Ελληνισμό και την Ελλάδα από τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν ακριβώς ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας. Και δεν είναι τυχαίο, και θα κλείσω το, το πρόλογο αυτό αγαπητοί φίλοι, ότι η γλώσσα μας, η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα που μιλούνταν την περίοδο των ελληνιστικών χρόνων, η Αττική Διάλεκτος, ήταν η γλώσσα με την οποία ο χριστιανισμός έγινε οικουμενική θρησκεία. Αυτό το στοιχείο θα πρέπει πάντοτε να το τονίζουμε και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και εδώ πέρα είναι ίσως το σημαντικό στοιχείο που αποδεικνύει τη γέφυρα, τη μεγάλη γέφυρα από τον αρχαίο ελληνισμό στην, στην ελληνική ορθοδοξία. Και το λέω αυτό διότι τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πολλοί ανεγκέφαλοι που προσπαθούν να προβάλλουν μυθοπλασίες και να δημιουργήσουν αναστροφή σε θρησκευτικές δοξασίες που ουσιαστικά δεν ήταν θρησκευτικές δοξασίες και να μιλάνε για αρχαία δωδεκάθεα και άλλα πράγματα τα οποία Μπορεί, κανείς να προκα... μπορεί σε κάποιον να προκαλεί το γέλο, τα είναι όμω κάποια φαινόμενα τα οποία έχουν επικρατήσει τον τελευταίο καιρό. Ακριβώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ο αρχαίο κόσμο, ο αρχαίο πολιτισμό, η ελληνιστική περίοδο είχε δημιουργηθεί, και αυτό το λέω διότι είναι ένα θέμα το οποίο έχω ασχοληθεί επί πολλά χρόνια, είχε δημιουργηθεί για να αποτελέσει την γέφυρα και το όχημα με το οποίο ο χριστιανισμός και ουσιαστικά η Ορθοδοξία θα γίνονταν και όλα αυτά γίνανε στην Άγια περιοχή της Μικράς Ασίας, ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία θα γίνονταν οικουμενική θρησκεία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια γραφτήκανε στην ελληνική γλώσσα. Είναι στοιχεία και θέματα τα οποία όπως είπα και πριν θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί επί πολλές ώρες και, επί πολλές, και με πολλές θα έλεγα συζητήσεις. Η εκπομπή μας όμως αγαπητοί φίλοι όπως είπα και πριν, η εκπομπή θα ονομάζεται ΕΧΜΕΣ, θα μεταδίδεται σε καθημερινή βάση εδώ από την φιλόξενη τηλεόραση της 4 ε έχει το προνόμιο, όπως το τόνισα και στην αρχή, να σας παρουσιάζει θέματα τα οποία δεν θα μπορείτε να τα δείτε πουθενά αλλού. Και τα θέματα μας, αγαπητοί φίλοι, κινούνται πάντοτε στον άξονα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τα κοινωνικά μας προβλήματα. Εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική. Το προνόμιο αυτό το αφήνουμε σε άλλους μεγαλόσχημους, και σε ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσκονται να μιλάνε με, μεγάλα, με μεγάλες εκφράσεις. Εμείς θα προβάλλουμε αλήθειες και γεγονότα. Και όταν λέω θα προβάλλουμε θα δείχνουμε. Και όταν δείχνει κανείς είναι αυτό που λέγαμε ότι η εικόνα είναι μια αλήθεια. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αλήθεια μια εικόνας. Διότι άλλο είναι το να λέει κανείς και να κάνει αυτό το οποίο, αυτή την ξένη ονομασία που μας τη φέρανε προπαγάνδα και άλλο να τεκμηριώνει αυτά τα οποία λέει και να τα αποδεικνύει τηλεοπτικά, διότι είμαστε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι.